Κεφαλιά του Καμαρά στο 10. Ο Μπελόν, ωραία μεταβίβαση. Μπόγιοβιτς ψάχνει χώρο για σουτ. Το έκανε χωρίς πολύ δύναμη στην αγκαλιά του Αθανασίου. Κάλεψε ο Κιλιάρας. Καμαρά. Ο Τζούνιορ δοκιμάζει. Ο Μπόγιοβιτς. Μεγάλη ευκαιρία στο 20. Ο Θεοδωρίδης εκτελεί κεφαλιά του Μπόγιοβιτς. Πάνω στη γραμμή, ευκαιρία που χάνεται για τον Πανετολικό. Πάλι με τον Μπόγιοβιτς. Πάλι ο Χαντί πέρασε ανάμεσα από τρεις. Γυρίζει πίσω ο Ζούνιορ. Ο Χαντί βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Ο Μπρακάλι έβαλε την κόντρα και σε δεύτερο χρόνο μαζεύει. Ο Τζανακάκης με ρίσκο. Ο Καμαρά βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Είναι κενή η αιστεία. Έχει βγει ο τραυματοφύλακας του Εργοτέλη. Ευκαιρία που χάνεται με τον Μπελόν στο 44. Ο Αθανασίου βγήκε για να καλύψει τον Καμαρά. Ξανά ο Γκάλο. Κράτησε ωραία. Ο Μπελόν ψάχνει στήριγμα. Το βρήκε στον Ζούνιορ. Ωραίο σουτ. Σε κόρνερ ο Αθανασίου. Ρωμάνο. Η πάσα για τον Αναστασάκο. Μεγάλη ευκαιρία του Εργοτέλη που χάνεται στο 62. Καμαρά. Κράτησε ωραία. Ο Μπακάκης. Η απάντηση του Πανετολικού. Καταρχήν πιστεύω ότι είναι ένα θετικό αποτέλεσμα για μας. Όπως είχα πει, παίζαμε μια ομάδα που πιστεύω ότι είναι πολύ καλή και σε μια δύσκολη έδρα. Ήταν ένα παιχνίδι που πιστεύω ότι όποιος έπανε τον γκολ θα το κέρδιζε. Δεν πήγε κάποιο γκολ. Νομίζω το παιχνίδι σε γενικές γραμμές το αποτέλεσμα θεωρώ ότι είναι δίκαιο. Ικανοποιημένος. Ναι, βέβαια, είμαι ικανοποιημένος καταρχήν από την προσπάθεια, από την νοοτροπία που είχαμε. Αν είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στην επίθεση, πιστεύω ότι είχαμε τις προϋποθέσεις για να βάλουμε κάποιο γκολ. Έγινε ένα νευρικό παιχνίδι κατά την προσωπική μου άποψη και από τις δύο ομάδες. Στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς να είμαστε καλοί, δημιουργήσαμε τρεις φάσεις και ήμασταν άτυχοι στην τελική φάση. Στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ είχαμε πιο ενέργεια, ήμασταν πιο κινητικοί, είχαμε πιο καλή ανάπτυξη. Παρ' όλα αυτά, δεν κάναμε την κλασική ευκαιρία, ενώ είχα στον αντίπαλο μια ευκαιρία τέτα-τέτ. Πρέπει να δουλέψουμε γιατί με προβληματίζει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Η ομάδα δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο που έπαιζε και οπωσδήποτε πρέπει να βρούμε τις λύσεις.